Θα πρέπει να δούμε το θέμα στην πράξη, επειδή είναι εξαιρετικά σημαντικό. Να μην εκτροχιαστεί η συζήτηση σε προσωπικές αντιπαραθέσεις και οτιδήποτε άλλο. Προς επίρρωση κάποιων πληροφοριών που κατετέθησαν, υπήρξε ψήφισμα ομόφωνο του Δήμου Ρόδου στις αρχές Απριλίου, συγκεκριμένα εάν δεν κάνω λάθος 4 Απριλίου του 2014, είναι η απόφαση αριθμός 159 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ναι, την έχουμε εδώ, ωραία. Προ λίγων μηνών. Αναφέρθηκε και το όνομά σας από τον κύριο Λουδάκη πριν λίγο. Ορίστε, κυρία Πύρη, διαβάστε. Το ίδιο ψήφισμα έγινε δεκτό και από το Περιφερειακό Συμβούλιο ακριβώς εκείνες τις ίδιες τις ημέρες. Ένα είναι αυτό. Τι σημαίνει αυτό σε σχέση με σήμερα? Σημαίνει ότι όταν το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, καθώς επίσης και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με ψηφίσματά τους ομόφωνα, μόλις τον Απρίλιο μήνα, εκφράζονται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου, δεν μπορεί ως τοπική κοινωνία να αλλάζουμε άποψη ή έστω οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας μέσα σε λίγους μήνες πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα παρακάτω. Υπήρξε τεράστιος αυτό πλούτος. Τώρα... Υπήρξε τεράστιος πλούτος όλες αυτές τις 4 δεκαετίες που λειτουργεί αυτό το αεροδρόμιο. Τεράστιος πλούτος που τον εσόδευσε τόσο το ελληνικό κράτος από τη μία μεριά, όσο και ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες, ξένες, πολυεθνικές, καθώς και ελληνικές, που δραστηριοποιούνται όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο αεροδρόμιο. Οπωσδήποτε όμως αυτό τον πλούτο, ούτε ένα μικρό μέρος από αυτό τον πλούτο, δεν ωφελήθηκε η τοπική κοινωνία, καθώς και το ίδιο αυτό καθεαυτό το αεροδρόμιο. Αυτά δεν ήταν αποφάσεις. Μάλιστα. Ούτε των κατοίκων της περιοχής, ούτε των υπαλλήλων που εργάζονται μέσα στο αεροδρόμιο, το ότι όλα μα όλα ανεξαιρέτως τα έσοδα του αεροδρομίου μέχρι και την τελευταία τσακιστή δεκάρα έπρεπε να φεύγουν από τη Ρόδο για την Αθήνα, για τον κεντρικό κορβανά του κράτους, για το Υπουργείο Οικονομικών. Ασφαλώς ούτε του κάθε αερολιμενάρχη ούτε του κάθε υπαλλήλου του αεροδρομίου αποφάσεις. Ήταν αποφάσεις κυβερνητικές. Ένα λεπτό. Σπίτι μας όταν μυρίζει τουαλέτα την πλένουμε, δεν πουλούμε το σπίτι μας.